Από αυτό που πηλαίναν, να ξεκινήσω από το Eurogroup. Να ξεκινήσουμε από το Eurogroup και να δούμε το δούνο του στην συνέχεια. Είστε οικοδεσπότης, θα αποφασίσετε από πού θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι δεν πήγε καλά στο δούνο του στο Eurogroup σήμερα? Γιατί σταματήσαμε εδώ, γιατί το αίτημα δεν προχώρησε? Κοιτάξτε, το Eurogroup είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία συζήτησης. Χθες είχαμε Eurogroup. Την περασμένη εβδομάδα, θυμάστε, είχαμε δύο διασώσεις. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία συνεχούς διαπραγμάτευσης και επανατοποθέτησης των ζητημάτων. Αν θυμάστε, σήμερα το πρωί η καγκελάριος Μέρκελ ανακοίνωσε ότι η δική της άποψη είναι ότι πρέπει να περιμένουμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού την Κυριακή πριν συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Σήμερα το Eurogroup στην μεγάλη του πλειοψηφία, όχι σε απόλυτη πλειοψηφία, ακόμα και αν δεν λάβουμε τη δική μας μεριά υπόψη, ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Δεν ήταν η γραμμή όλων. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει άλλη άποψη. Mm-hmm. Αν ερμήνευσα σωστά τον συνάδελφο, τον κύριο Μισελ Σαπέν, για την άποψη ότι είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να συνεχίζεται. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ένα. Τι είναι αυτό το δημοψήφισμα, τι σημαίνει το ναι, τι σημαίνει το όχι, ποιος είναι ο στόχος του δημοψηφίσματος και πώς αυτό το δημοψήφισμα μπορεί να μας πάει μπροστά. Ρωτηθήκατε γι' αυτό στο Eurogroup σήμερα? Σας ζητήθηκαν κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το δημοψήφισμα, το χαρακτήρα του, το ζητούμενο? Και τα τρία προηγούμενα Eurogroups είχαν θέματα, έθεσαν θέματα όσον αφορά το τι σημαίνει το δημοψήφισμα. Αυτό που εξήγησα, για παράδειγμα, στους εταίρους μας, στους ομολόγους μου, είναι κάτι πολύ απλό. Ότι η δική μας σύσταση στον ελληνικό λαό για όχι είναι σύσταση υπέρ του ευρώ, είναι σύσταση για την ευρωπαϊκή πορεία μας, είναι σύσταση για μια αμοιβαίως εποφελή συμφωνία. Μάλιστα. Γιατί το όχι αυτό, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, αφορά μια συγκεκριμένη λογική πρότασης που μας ήρθε από τους θεσμούς. Η θέση την οποία διατυπώσατε έγινε κατανοητή, έγινε δεκτή? Γιατί άκουσα νωρίτερα στο βίντεο τον κύριο Σόιμπλε να λέει: δεν ξέρουμε τι θέλουν πλέον οι Έλληνες, τι θέλει η ελληνική κυβέρνηση, και σας κατηγόρησε για κατανόητη συμπεριφορά στη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Είμαι πολιτικός μόνο 5-6 μήνες. Γι' αυτό θα μου επιτρέψει να μιλήσω υπό αυτή την έννοια ως ένας πρωτόλιος πολιτικός. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ εκείνων που λέγονται σε προσωπικό επίπεδο και κλεισμένων των θυρών και όσων ακούγονται μετά σε συνεντεύξεις τύπου σαν αυτή. Η συνεργασία μου και η ανταλλαγή απόψεων μου με τον κύριο Σόιμπλε είναι ιδιαίτερα καλή. Σας διαβεβαιώ ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτά που λέει και καταλαβαίνει και εκείνος πάρα πολύ καλά αυτά που του λέω εγώ. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω αυτά που λέγονται από τον κύριο Σόιμπλε στις συνεντεύξεις τύπου, γιατί υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ εκείνων και αυτών που λέμε μεταξύ μας. Δεν θέλω να το πάω σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Απλά δίνω ένα στίγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος. Αυτό το κλίμα αντιμετωπίσατε και από τους υπόλοιπους. Ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση της μίας πλευράς του τι εννοεί η άλλη. Αυτό το κλίμα βρήκατε και από τους υπόλοιπους υπουργούς. Είχατε την ευκαιρία να παρουσιάσετε κάποιες θέσεις, κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις? Υπήρξαν κάποιοι που θέλησαν να ακούσουν? Δώσατε κάποια νούμερα, δώσατε κάτι το οποίο είναι η ελληνική πρόταση τελευταία? Καταρχάς πρέπει να καταλάβετε ότι το Eurogroup είναι ένας πολύ συγκεκριμένος θεσμός. Δεν είναι ένα ιδανικό βήμα για ουσιαστικό διάλογο. Είμαστε 19, υπάρχουν και οι θεσμοί. Μιλάνε πρώτα οι θεσμοί για οποιοδήποτε θέμα. Μετά μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας της οποίας το ζήτημα έχει προκύψει. Έχεις 6, 7, 8 λεπτά. Μετά μιλάνε οι υπόλοιποι και τελικά κάπου εκεί καταλήγει η συζήτηση. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι επί της ουσίας με νούμερα εμπεριστατωμένη συζήτηση δεν μπορεί να γίνει. Ωραία. Οι περισσότεροι υπουργοί οικονομικών έρχονται με μια δεδομένη θέση. Είναι λίγο πολύ προβλέψιμη. Και το μόνο καλό που μπορεί να πει κάποιος για την διαδικασία του Eurogroup είναι ότι είναι μια διαδικασία στο χρόνο, από Eurogroup στο Eurogroup. Όλες αυτές οι συζητήσεις επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από συζητήσεις που γίνονται εκτός Eurogroup. Είναι μια συλλογική προσπάθεια πάρα πολλών ανθρώπων και όχι μόνο όσων βρίσκονται στην Eurogroup. Είστε καλός διπλωμάτης και στη διαχείριση του λόγου επίσης. Οπότε για να μην χάνουμε χρόνο, επειδή είναι πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος και αμήλικτος, 7-8 λεπτά μου είπατε είχατε χοντρικά στη διάθεσή σας. Τι τους είπατε στα 7-8 λεπτά? Τους δώσαμε κάποια στοιχεία για τις συντάξεις, για το ΦΠΑ, ποιες είναι οι θέσεις μας. Αυτά τα έχουν όλα μπροστά τους. Δεν άλλαξε κάτι?
Αυτά τα έχουν όλα. Ξέρετε ότι από χτες είχαμε μια διαδικασία όπου τους καταθέσαμε νέες προτάσεις πάνω στις δικές τους προτάσεις. Αυτό κάνουμε συνέχεια, μήνες τώρα. Λέγοντας τι αυτές τις προτάσεις χθεσινές. Ήταν συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά το ΦΠΑ, όσον αφορά τις συντάξεις, όσον αφορά θέματα αγοράς προϊόντων. Επειδή φαντάζομαι και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας βλέπει, ναι, και πάμε σε ένα δημοψήφισμα. Αλλά επιτρέψτε μου να σας απαντήσω, γιατί ο κόσμος θέλει να ξέρει τι είπα σήμερα. Πριν το δημοψήφισμα. Θα ήθελα να μας πείτε και για αυτά τα στοιχεία. Ναι, αλλά επειδή αυτό που έχει σημασία είναι να πληροφορήσουμε τον κόσμο γιατί είναι, ποια είναι η ουσία της συζήτησης που κάναμε σήμερα. Η ουσία της συζήτησης είναι η εξής. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το πακέτο μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής πολιτικής. Το λεγόμενο SLA, όπως στη γλώσσα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Okay. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε αυτό η σύγκληση είναι εντυπωσιακή. Εδώ και καιρό, όχι σήμερα μόνο. Μετά υπάρχει το δεύτερο ζήτημα. Το ποιο θα είναι το χρηματοδοτικό πακέτο και η αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους, που ακούσαμε προηγουμένως τους συνεργάτες σας να αναφέρονται, μέσα στο οποίο πλαίσιο αυτή η συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις και το δημοσιονομικό μπορεί να κουμπώσει και να αναπνεύσει στο δυνεκές, μεσοπρόθεσμα, έτσι ώστε να είναι βιώσιμο. Ο λόγος που είπαμε όχι στις προτάσεις που μας γίνανε την 25η Ιουνίου και που προτείνουμε όχι στον ελληνικό λαό για την Κυριακή, είναι ότι αυτό το μεταρρυθμιστικό και δημοσιονομικό πακέτο που μας πρόσφεραν, άσχετα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε στα επιμέρους του, δεν ήταν βιώσιμο γιατί δεν είχε ενταχθεί σε ένα σχέδιο με αναδιάρθρωση χρέους, με χρηματοδότηση, που να μπορεί να κάνει ένα πράγμα. Να βγάλει από το τραπέζι, να βγάλει από τον ορίζοντα, από το μυαλό των επενδυτών, των καταναλωτών, των καταθετών, την ιδέα ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε πάλι μια διαπραγμάτευση, πάλι απειλές, πάλι συζητήσεις περί Brexit. Η διαφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τη Δευτέρα είναι ότι θα βρισκόμαστε μετά από το δημοψήφισμα, έχοντας ένα δεδομένο αποτέλεσμα, είτε το ναι είτε το όχι. Τη Δευτέρα τι προσδοκάτε ότι θα είναι διαφορετικό για να μας το δώσουν εφόσον εσείς είστε οι κερδισμένοι, δηλαδή εφόσον έχει υπερισχύσει η θέση την οποία προτάσετε το όχι. Και επίσης, ο κόσμος για να καταλάβει το τι είναι αυτό το οποίο διεκδικείτε αυτή τη στιγμή, το οποίο προτάσετε ή την πρότασή σας, θα ήθελε να ακούσει, φαντάζομαι, κάποια στοιχεία. Στις συντάξεις πόσο πίσω κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, στο ΦΠΑ πόσο πίσω κάνει, το χρέος πόσο δεδομένο είναι για να το βάλουμε μέσα στην όποια συμφωνία από τη δική σας την πλευρά. Το βασικό που θέλουμε τη Δευτέρα το πρωί είναι να γίνει μια συζήτηση επί της βιωσιμότητας της λύσης. Δηλαδή να είναι πραγματική λύση, να μην είναι απλώς μια συμφωνία η οποία θα επεκτείνει την κρίση, θα δημιουργήσει συνθήκες νέας διαπραγμάτευσης από την επόμενη εβδομάδα. Αυτή ήταν η πρόταση των δανειστών, ξέρετε. 25 Ιουνίου μας κάνανε μια πρόταση, μη λύσεις, ότι θα κουμπώσει τώρα ένα μεταρρυθμιστικό πακέτο με πολύ σκληρά μέτρα, αλλά την επόμενη μέρα αρχίζουμε διαπραγμάτευση για ένα νέο μνημόνιο τον Νοέμβριο. Αυτό εμείς δεν είχαμε την λαϊκή εντολή να το δεχτούμε, ούτε είχαμε και τη λαϊκή εντολή να κάνουμε ρήξη. Γι' αυτό το θέσαμε στο δημοψήφισμα, στην κρίση του ελληνικού λαού. Τη Δευτέρα, να ξέρετε ότι οι δανειστές θα έχουν λάβει το μήνυμά τους από τον ελληνικό λαό. Είναι έτοιμοι για τη λύση. Απλά ήθελαν να σιγουρευτούν ότι ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση πραγματικά εννοεί αυτό που είπαμε. Ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε μια συμφωνία η οποία απλώς προεκτείνει την κρίση, προσποιούμενη ότι την έχει επιλύσει. Όταν θα έχει λάβει αυτό το μήνυμα, να είστε σίγουρος ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η ερώτησή μου ακούγοντάς σας είναι η εξής. Άκουσα εσάς, άκουσα νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας τον κύριο Ντομπρόφσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι το μήνυμα της κάλπης του δημοψηφίσματος είναι πολιτικό. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος δεν υφίσταται, διότι δεν υπάρχει πρόταση πλέον από τους εταίρους. Άρα τι ψηφίζουμε? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα αυτό. Επιτρέψτε να σας πω το εξής. 25 Ιουνίου μας ήρθε η τελική πρόταση των θεσμών μερικές μέρες πριν αρχίσει η διαδικασία του τέλους της δανειακής σύμβασης, της επέκτασης που είχαμε πετύχει την 20η Φεβρουαρίου. Ήταν ξεκάθαρο, ήταν ένα κείμενο πολύ συγκροτημένο, ήταν ένα κείμενο με τρία σημεία, με τρία μέρη, το ένα αφορούσε τις μεταρρυθμίσεις, το δημοσιονομικό, το χρηματοδοτικό και την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό ουσιαστικά μας παρουσιάστηκε ως τελεσίγραφο. Το παίρνετε ή το αφήνετε. Εμείς εκείνη τη στιγμή κρίναμε ότι αν το παίρναμε, αν συμφωνούσαμε, αν το προσυπογράφαμε, που είχαμε λαϊκή εντολή να το κάνουμε, αμέσως την επόμενη μέρα θα έμπαινε θέμα βιωσιμότητάς του. Να σας το πω διαφορετικά. Ακόμα και ο κύριος Σόιμπλε,
στο ίδιο Eurogroup της 25ης Ιουνίου, είπε ότι δεν μπορεί να το περάσει εκείνος από τη δική του τη Βουλή, από την Bundestag, την Ομοσπονδιακή Βουλή στο Βερολίνο, γιατί θεωρεί ότι το χρηματοδοτικό κομμάτι τεχνικά δεν ήταν άρτιο. Άρα. Εκείνη τη στιγμή εμείς είχαμε μία επιλογή. Είτε να πάρουμε εμείς την απόφαση να προσυπογράψουμε κάτι το οποίο ούτε καν η Γερμανία δεν θεωρούσε ότι είναι βιώσιμο ή ότι ήταν αποδεκτό από την Ομοσπονδιακή Βουλή του Βερολίνου, ή να κάνουμε αυτό που κάναμε. Να το θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Μήπως το δημοψήφισμα είναι άκερο. Μήπως δηλαδή ο χρόνος που διαθέταμε βγήκαμε από το πρόγραμμα. Άρα πρέπει να διαπραγματευτούμε νέο πρόγραμμα. Ξέρετε, κύριε Χαρίτο, τις τελευταίες μέρες έχουμε εισπράξει από θεσμούς της Ευρώπης μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες είναι και πολύ καλές κάποιες από αυτές. Είναι ξεκάθαρο ότι το δημοψήφισμα έχει ενεργοποιήσει την Ευρώπη έτσι ώστε επιτέλους να γίνει συζήτηση που δεν γινόταν μέχρι την 25η Ιουνίου. Μάλιστα. Για μια βιώσιμη λύση. Πάντως, επιμένετε ότι ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή για την πρόταση των δανειστών. Και να σας εξηγήσω. Να τη δεχτούμε ή όχι. Ήταν η πρόταση των δανειστών. Τώρα, οι δανειστές θεωρώ ότι επιδίδονται σε ένα τακτικισμό λέγοντας: α, αυτή η πρόταση δεν υπάρχει πια. Όμως, σήμερα στο Eurogroup, με το teleconference, χτες στο Eurogroup, μιλούσαμε για το μεταρρυθμιστικό πακέτο εκείνου του κειμένου της 25ης Ιουνίου. Απλά προφανώς υπάρχει αυτή η πρόταση γιατί στο τραπέζι. Αφού γιατί έχει φύγει από το τραπέζι. Αυτό είναι ο τακτικισμός. Έχουμε φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τότε τι κάναμε στο Eurogroup σήμερα. Πάμε σε ένα δημοψήφισμα και συζητάμε ένα τρίτο πρόγραμμα. Θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γαρίτο, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Εάν έχει τελειώσει η ιστορία. Εντάξει, ρητορική ερώτηση. Δεν περιμένω να την απαντήσετε. Εάν έχει λήξει η ιστορία, τότε τι κάναμε σήμερα στο Eurogroup και χτες. Προφανώς δεν έχει λήξει. Η διαδικασία τώρα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Βάλαμε τις βάσεις για μια μελλοντική συμφωνία, ακριβώς, αλλά δεν μου έχετε δώσει μια απάντηση για να το κατανοήσω. Ωραία, θέλω να σας το πω διαφορετικά. Την πρώτη εβδομάδα που μετά την εκλογή μας, την πρώτη εβδομάδα που ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, δέχτηκα μια επίσκεψη από τον πρόεδρο του Eurogroup, που ήρθε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε ποιες είναι οι προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Ντάζελμπουμ στο γραφείο μου, εκείνη την ιστορική μέρα, νομίζω θα τη θυμάστε με τη συνέντευξη τύπου που επακολούθησε, μου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το εκτίμησα λόγω της ευθύτητάς του. Μνημόνια ή το πρόγραμμα θα καταρρεύσει και θα μείνετε εκτός προγράμματος. Και όταν το ρώτησε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι μας απειλείται ότι αν δεν υπογράψουμε το μνημόνιο ως έχει το υπάρχον μνημόνιο του δεύτερου προγράμματος, μας απειλείται με έξοδο από το ευρώ. Όχι, αλλά θα καταρρίψει το πρόγραμμα. Τότε ερμήνευσε αυτό που είπε φωναχτά και του λέω: δηλαδή, εννοείται ότι θα καταρρίψουν οι τράπεζές μας ή θα αναγκαστούμε να εισάγουμε capital controls. Μάλιστα. Μου λέει: προφανώς. Τι θέλω να σας πω, κύριε Χαρίτο. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα πριτανεύσουν πιο λογικές φωνές μέσα στο Eurogroup, στη Σύνοδο Κορυφής, στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Ήταν βοηθούσε. Ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα σχέδιο από την πρώτη μέρα που εκλεχθήκαμε. Από την πρώτη μέρα η διαπραγμάτευση είναι να φτάσει στο σημείο που φτάσαμε. Σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σας διαβεβαιώ ότι η Ευρώπη την τελευταία στιγμή ξέρει πώς να καταφέρει να αποσπάσει μια λύση μέσα από τα σαγόνια της αποτυχίας. Δεν θα βοηθούσε να έχουμε φέρει τις προτάσεις μας και να πούμε αυτή εδώ είναι η τελευταία πρότασή μας, να τη διαπραγματευτούμε ένα μήνα πριν, να έχουμε ικανό χρονικό διάστημα μπροστά μας και να πάμε σε δημοψήφισμα, σε εκλογές, ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε, το να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση όταν η αντίπερα όχθη δεν την έχει αποδεχτεί σε δημοψήφισμα είναι μια απόλυτη ανοησία. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα ζητήσουμε από τον ελληνικό ναό να μας πει αν η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης του αρέσει. Αυτό θα ήταν ένα ανόητο δημοψήφισμα, γιατί οι θεσμοί από την άλλη μεριά σου λένε και συμφωνήσετε μεταξύ σας, εμείς δεν συμφωνούμε μαζί. Πρόταση των θεσμών, αυτό να που έχει η ουσία πρόταση, είναι να πεις, να έρχονται οι θεσμοί, να σου κάνουν... Θα φέρνετε ή τη δική σας ή των θεσμών. Η δική σας θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδεχομένως, ωστόσο θα φέρνατε τον θεσμό ανεφουσίες. Και θα λέγατε αυτό. Κοιτάξτε, είναι το παίρνουμε ή το αφήνουμε. Εμείς έχουμε μια νοπή λαϊκή εντολή. Το να πάρουμε τη δική μας πρόταση και να την δώσουμε στον ελληνικό λαό που μόλις μας ψήφισε και να τους πούμε συμφωνείτε, είναι άτοπον. Το να πάρουμε την πρόταση των θεσμών, σήμερα που είναι τελική, βάση, και να πούμε μας δώσαν αυτό ελληνικέ λαέ, πολίτες, θέλετε να το δεχτούμε ή όχι. Αυτό έχει ουσία και αυτό κάνουμε. Ξέρετε ότι όλους αυτούς τους μήνες εμείς καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις. Οι θεσμοί δεν έχουν καταθέσει ποτέ, ούτε μία φορά μέχρι τώρα, εγγράφως, επίσημα πρόταση. Την πρώτη φορά που το κάναν ήταν 25 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν τη λήξη του προγράμματος. Αυτή την πρόταση τη θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Και ξέρετε, κύριε Χαρίτο, έχει ενδιαφέρον, δεν έχει, ότι μας εγκάλεσαν πολλοί από τους ομολόγους μου στο Eurogroup
ότι θέτουμε τόσο δύσκολα και στριφνά ερωτήματα στους πολίτες μας. Αυτό για μένα αποτελεί πλήρη ακύρωση και άρνηση της πιο βαθιάς ιδέας της δημοκρατίας. Μάλιστα. Ότι οι πολίτες είναι αυτοί που τελικά αποφασίζουν. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Επειδή έχω αρκετά ερωτήματα, θα προσπαθήσω να σας τα θέσω εν τάχει. Υπήρξε σήμερα σαφής υπαινιγμός, μάλλον σαφής ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε και μίλησαν και αρκετά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της ημέρας για μέτωπο εκτός Ελλάδος, το οποίο θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό το μέτωπο? Θα μου επιτρέψετε ως Υπουργός Οικονομικών να μην μπω σε αυτή τη συζήτηση. Στόχος μας είναι η συμφωνία. Τη Δευτέρα το πρωί θα πρέπει στο πλαίσιο του Eurogroup να βρούμε μια συμφωνία. Εγώ είμαι διατεθειμένος να ξεχάσω ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Άκουγα πριν τον κύριο Ραχώη να λέει ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Ραχώη είχε έρθει εδώ, αν θυμάστε, στην προεκλογική περίοδο, να βοηθήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να επανεκλεγεί. Mm-hmm. Λογικό είναι. Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης. Υπάρχουν συμπάθειες, εμπάθειες και αντιπάθειες. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι η Ευρώπη έχει καθήκον ιερό απέναντι στους λαούς της να βρει μια λύση. Γιατί η αποδόμηση, από όπου και να ξεκινήσει, θα έχει τεράστιο ανθρώπινο κόστος για όλους. Τη Δευτέρα το πρωί, εφοδιασμένοι με τη λαϊκή εντολή, θα προχωρήσουμε στη σύναψη μιας συμφωνίας, η οποία θα θέσει αυτό το αγκάθι εκτός... Θα έρθω στη Δευτέρα σε λίγο. Αυτή τη στιγμή στην τσέπη μου έχω 25 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν θα φύγω, θα πάω σε ένα ATM, ενδεχομένως να βρω να πάρω χρήματα. Μέχρι τη Δευτέρα θα βρίσκω στα ATM να πάρω τα 50-60 ευρώ που δίνουν τα ATM. Απολύτως. Απολύτως. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε μια ομάδα δράσης για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων. Κύριε Χαρίτο, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μελανό σημείο για την Ευρώπη. Έχουν κλείσει τις τράπεζές μας μόνο και μόνο για να εκβιάσουν τι? Ένα ναι σε μια μη βιώσιμη λύση, η οποία θα είναι κακή για την Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε νυφάλια να το διαχειριστούμε. Είχαμε μια σειρά από συσκέψεις με τους εκπροσώπους των τραπεζών στο Υπουργείο Οικονομικών. Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν άψογη. Και ο στόχος αυτού του σχεδιασμού όλες αυτές τις μέρες και τις νύχτες είναι αυτό που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό, ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λήξει αυτή η διαδικασία και μέχρι τη Δευτέρα θα ισχύουν αυτά που υποσχεθήκαμε. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα έλαβε μία απόφαση, έτσι, ναι, για την διατήρηση του ELA στα υπάρχοντα επίπεδα. Ναι, ακριβώς. Η πιο σημαντική απόφαση που πήρε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και θέλω να πω ότι κατά την εκτίμησή μου εδώ συνεισέφερε σημαντικά ο πρόεδρος του κ. Ντράγκη, θετικά συνεισέφερε, ήταν να απορριφθεί το αίτημα πολλών γερακιών του Κεντρικού Συμβουλίου του Governing Council της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κουρευτούν τα ενέχειρα των ελληνικών τραπεζών. Μάλιστα. Ο κύριος Ντράγκη νομίζω ότι πρωτοστάτησε μαζί με τον κύριο Στουράρα στο να μην γίνει αυτό. Αυτό είναι μια ανάσα, είναι μια πολυθέτικη κίνηση, είναι μια και κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τη χαιρετίζω και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ως λαός νυφάλια και γαλήνια στο δημοψήφισμα, να αποφανθούμε για το όχι αν θα πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Η Ελλάδα είναι και θα είναι στο ευρώ. Για το αν πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να είμαστε στο ευρώ είναι να συμφωνήσουμε με τη μη βιώσιμη κατά εμάς λύση που μας πρότειναν, ή τέτοιου είδους μη βιώσιμη λύση. Ωραία. Ή μία λύση σαν αυτή που εμείς προτείνουμε, που είναι βιώσιμη, λελογισμένη και απολύτως μετριοπαθής. Λοιπόν, επειδή με πιέζουν γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου, για μία ακόμα ερώτηση, θα σας κάνω δύο, θα μου δώσετε δύο σύντομες απαντήσεις. Ωραία. Την Δευτέρα, εφόσον το όχι είναι το μήνυμα της κάλπης, την Κυριακή, η διαπραγματευτική μας γραμμή θα είναι η ίδια? Υπάρχει ενιαία διαπραγματευτική γραμμή στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Από την 25η Ιανουαρίου. Είμαστε μία ομάδα, η πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης, όπως το λέμε. Να. Έχουμε τις διαφωνίες μας και πρέπει να τις έχουμε, γιατί μόνο μέσα από αυτές τις διαφωνίες προκύπτει η σύνθεση. Αλλά είμαστε απολύτως ενωμένοι. Ξέρω ότι ο τύπος προσπαθεί να δημιουργήσει χάσματα μεταξύ μας. Δεν θα το πετύχει, δεν το έχει πετύχει. Η ερώτησή μου είναι ακριβής. Πάμε στην ίδια διαπραγματευτική γραμμή? Ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια. Δεν χρησιμοποιούμε τακτικισμούς. Τι λέμε? Λέμε, θέλουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Εφόσον το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθούν θα είναι βιώσιμο όσον αφορά το χρέος,
όσο αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, για να μπορέσει να αποδηγειωθεί η Ελλάδα και τον Brexit να φύγει από τη μέση. Καλώς. Να μην ξέρουμε ότι σε μερικούς μήνες θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Θα σας δώσω το καλό σενάριο. Mm-hmm. Ότι την Δευτέρα πάμε σε μια συμφωνία. Την Τρίτη, δεν ξέρω πότε. Mm-hmm. Την πάτε εσείς κιόλας. Τη συμφωνία αυτή γίνεται δεκτή, τα βρίσκεται. Πότε ομαλοποιείται η αγορά? Πότε τα ATM θα σταματήσουν να βγάζουν 60 ευρώ, πότε θα φύγουμε από το capital control? Αμέσως. Κοιτάξτε, τα ATM, για να σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Κύπρος, αν θυμάμαι καλά, χρειάστηκε 18 μήνες. Όχι, είναι άλλο πράγμα η Κύπρος. Μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος είχε μια τραπεζική κρίση, η οποία δημιούργησε την κρίση της χώρας. Πατώντας ένα κουμπί ανερής την κατάσταση του capital control. Ναι, γιατί στην Ελλάδα δεν είχαμε πρόβλημα με τις καταθέσεις, δεν είχαμε το πρόβλημα τραπεζών οι οποίες είχαν καταρρεύσει και μετά κατέρευσε το δημόσιο. Εδώ έχουμε πρόβλημα διαπραγμάτευσης. Έχουμε μια, αν θέλετε, μια πολιτικά ορμόμενη κρίση ρευστότητας, μια προσπάθεια των διανυστών να δημιουργήσουν ασφυξία ώστε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αποδεχτεί το μνημόνιο. Μάλιστα. Οι τράπεζες δεν είχαν πρόβλημα. Το οποίο τι σημαίνει? Με το που συνάπτουν με τη συμφωνία, όπως το είπατε, πατάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα κουμπί, αυξάνεται ο ELA, πολύ γρήγορα επιστρέφεται το waiver, άρα φεύγουμε και από τον ELA. Και αμέσως λύνεται το πρόβλημα της ρευστότητας των τραπεζών. Κύριε Βαρουφάκη, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Κυρίες και κύριοι,